Θυμάται κάποιος από εσάς το Minecraft? Αυτό είναι το Forager. Κανένα νόημα το είναι τώρα, ρε, πραγματικά. Είμαστε εδώ πέρα, αυτό το άσπρο παιδάκι. Εδώ πέρα με μια τεράστια ξύνα για κάποιο λόγο, η οποία ξύνα είναι μεγαλύτερα από το παιδάκι για κάποιο λόγο. Είναι λες και παίζει Minecraft Skyblock για κάποιο λόγο, αλλά αυτό το νησί είναι μέσα στο νερό. Για να δούμε τι λέει το παιχνίδι. Πατάω Escape. Μου λέει να πατήσω εδώ πέρα. Build για να χτίσω ένα furnace. Αλλά έχω μηδέν στα 10 στόν. Τι σημαίνει αυτό? Πρέπει να πάω εδώ πέρα και να ξεκινήσω να σπάω μία τις πετρούλες για να μαζέψω 10 πετρούλες και να μπορέσω να χτίσω εκεί πέρα τον φούρνο για να φουρνίσουμε ωραίο ψωμάκι και να μην πεθάνω της πείνας όπως θέλει να πεθάνω το παιχνίδι, επειδή θα είναι πάρα πολύ άσχημα αυτό. Ωραία παιδιά, έχουμε 12 πέτρες. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορούμε να πάμε εδώ πέρα, να πάμε στην industrial και να τοποθετήσουμε το furnace. Μαλάκα, αυτό είναι τεράστιο! Παιδιά, αυτό είναι σαν ολόκληρο σπίτι εδώ μεταξύ αυτό ο φούρνο. Το παιδάκι μπορεί να μπει μέσα τελείως. Βάλε εδώ πέρα τον φούρνο εδώ πέρα και μετά μπορούμε να κάνουμε forge και θέλουμε iron ingot και brick. Πάμε εδώ πέρα αρχικά να πάρουμε το iron ingot εδώ πέρα, επειδή είναι πάρα πολύ χρήσιμο το iron ingot για να συνεχίσουμε την ζωή. Iron ore! Α, και μετά θα πρέπει να το σπάσω. Οκ, κατάλαβα. Σπάσε εδώ πέρα ό,τι έχουμε και όχι τα ηθάμνη που μπήκαν μέσα. Σπάσει εδώ πέρα όλα ένα-ένα τα πραγματάκια και τα resources που πρέπει για να καταφέρουμε να κάνουμε forge πράγματα. Οπότε φαντάζομαι ότι πρέπει να τα ψήσω. Πάμε και εδώ. Και εδώ πέρα έχει φαγητό που μπορούμε να φάμε. Οκ. Εντάξει, μου αρέσει που δεν βαράτε λίγο trigger που τα πάντα τα κόβει, ξέρω εγώ, με την αξίνα για κάποιο λόγο και δεν είναι τσεκούρι. Αν ήμουν στο Minecraft θα με βρίζατε αυτή τη στιγμή. Πετάχτηκε μια πέτρα από πίσω, έλα ρε. Πρέπει να βρούμε coal, παιδιά. Μπορώ να φαρμάρω coal από wood. Οκ. Ωραία, οπότε πάμε να φαρμάρουμε λίγο wood εδώ πέρα, ώστε να καταφέρουμε να έχουμε το απαραίτητο coal και να φτιάξουμε το brick και το ingot. Επειδή το παιχνίδι είναι πάρα πολύ απλό το pick up γενικότερα και σε καθοδηγεί πάρα πολύ καλά στο τι πρέπει να κάνεις. Όχι σαν το Minecraft που σε αφήνει εκεί πέρα τις πρώτες μέρες να μην έχεις ιδέα τι πρέπει να κάνεις. Ωραία, φάει εδώ πέρα το energy full εκεί πέρα. Και εμείς πάνω. Οκ. Νύχτωσε, παιδιά! Τι θα βγαίνουν zombies τώρα εδώ πέρα, σαν το Minecraft. Δεν θέλω εδώ πέρα το παιδάκι. Δεν πρέπει να πεθάνει το παιδάκι. Λοιπόν, πάρε εδώ πέρα το τέτοιο. Και τώρα πάμε να ξεκινήσουμε να ψήνουμε iron ingots. Οπότε βάλε το iron ingot εκεί πέρα για να ψήνετε ένα προς ένα για να μαζέψουμε όλα τα πράγματα. Παιδιά, νυχτώνει, δεν θέλω, φοβάμαι. Παρ' όλα αυτά, ας μαϊνάρουμε λίγο να έχουμε λίγα resources ενώ ψήνονται τα πραγματάκια, επειδή αυτό είναι το. Μια μύγα! Αυτή η μύγα εκεί πέρα τι κάνει, θα με επιτεθεί. Είναι καλούλα μύγα, δεν κάνει τίποτα. Γεια σου, μύγα, δεν είναι μύγα, είναι από αυτά που λάβουν. Οι πηγολαμπίδες είναι! Έχουμε τη φίλη μας την πηγολαμπίδα, την Μαρία! Οπότε πρέπει να φτιάξουμε ένα τα ingots και εμείς τα μαζεύουμε για να έχουμε coal γενικότερα. Βασικά, ξέρεις τι, σπάσει και αυτά. Αυτό τι είναι το χρυσό, τι θα γίνει όταν μεγαλώσει αυτό το χρυσό. Θα μάθουμε στην πορεία. Gold ore, okay, χρυσό. Φτιάξει και το τελευταίο iron ingot εδώ πέρα, επειδή έτσι πρέπει. Βγήκε κάτι μαύρο εκεί πέρα. Τι είναι αυτό το μαύρο? Πες να είναι coal αυτό, να είναι κανονικό coal και να μην χρειάζεται να το φτιάχνω εγώ. Εντάξει, έχω την εντύπωση. Πήγαμε level 2. Τέλεια. Έχω την εντύπωση ότι δεν πρέπει να τα σπάω όλα αυτά. Και πίνει εδώ πέρα στο brick και ξεκίνα να φτιάχνεις μπρίκια. Ενώ εμείς συνεχίζουμε λίγο να σπάμε τις πετρούλες. Ευελπιστώ να βγαίνουν οι πετρούλες και να μην ακυρώσω, ξέρω εγώ, όλο το world μου. Επειδή θα έχει. Βγαίνουν τετράκια. Οκ. Μια χαρά. Πήγαινε εδώ πέρα και φτιάξαμε όλα τα bricks ένα προς ένα. Για να φτιάξουμε το δεύτερο goal. Ξημέρωσε! Δεύτερη μέρα, παιδιά! Επιβιώσαμε την πρώτη μας νύχτα. Όχι! Η πηγολαμπίδα έφυγε, Μαρία, γιατί με εγκατέλειψε. Θα περιμένει να μένω την άλλη μέρα. Πάμε εδώ πέρα φρουτάκι για να έχουμε πάρα πολύ υγεία και τέτοιο. Και πάμε εδώ πέρα να φτιάξουμε και το τελευταίο brick που χρειαζόμαστε για να κάνουμε craft αυτό που μας λέτε. Έχουμε και gear. Οκ. Κοίτα, πρώτα θα κάνουμε αυτό που μαζεύουμε τόση ώρα και μετά. Τι ωραία που είναι ξανά ξημερωμένα όλα. Εξαιρετικά, μια χαρά. Και τώρα η στιγμή που όλοι περιμέναμε. Θα πάμε εδώ πέρα στο beat, θα πάμε στο industrial και θα φτιάξουμε το forge ακριβώς δίπλα εδώ πέρα. Βάλτε εκεί πέρα. Είναι όλα πάρα πολύ ταξινομημένα, αλλά δεν πειράζει. Αυτά εδώ πέρα τι κάνει? Μπορεί να κάνει διάφορα άλλα πράγματα. Οκ, μια χαρά. Και τώρα τι άλλο μας λέει το παιχνίδι να κάνουμε? Gear, skills. Πήραμε lever, πότε μπορούμε να βάλουμε skills? Έχει οικονομία για να παίρνεις coins. Έχει για να κάνεις foraging. Ξέρεις τι, ας πάρουμε το industrial αρχικά. Οπότε πάρ' το έτσι με τη δύναμη το τέτοιο το industry εδώ πέρα για να το έχω. Και μετά ξεκλειδώνει skill 3. Οκ. Μια χαρά! Και τώρα μπορούμε να κάνουμε και ένα fish trap. Μια χαρά. Οπότε αυτό φαντάζομαι θα μας επιτρέπει να πιάμε ψαράκια. Βάλτε εκεί πέρα. Ξέρεις τι, αυτό τώρα κάποτε λογικά θα ψαρεύει ψαράκια. Το οποίο είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Πάμε να μαζέψουμε λίγο, να μαζέψουμε κι άλλα λίγα resources για να τα έχουμε εκεί πέρα
διαθέσιμα για να φτιάξουμε πράγματα. Μα εδώ πέρα τα ροδάκια για να τα έχουμε που μας είναι άχρηστα. Και ξέρεις τι, πάμε να φτιάξουμε και ένα δεύτερο fish trap εδώ πέρα. Για να τα έχουμε όλο. Ο level 3! Τι σημαίνει αυτό, μπορούμε να πάμε στο gear και να πάρουμε νέο skill. Ξέρεις τι, πάμε να πάρουμε και το foraging εδώ πέρα για να το έχουμε. Που παίρνει cotton και μας δίνει και κάποια extra πράγματα που θα σποντάνε στο νησάκι μας εδώ πέρα στο sky block επεισόδιο 10. Κότ, έλα ρε, ωραία, φέρ, ωραία, πήραμε εδώ, α, πήραμε σαν, όχι, δεν πιάσαμε ψάρι. Πάντως το παιχνίδι γενικότερα σε ερευνεί πάρα πολύ, επειδή είναι πάρα πολύ χαλαρακή, είναι αυτό το καρτούνι περιβάλλον, λίγο, στυλ Minecraft, το οποίο γενικότερα σε ερευνεί και απλά κάσε ρε παιδί μου και μπορείς ξέρω εγώ να κάσεις, να ράζεις ας πούμε με τους φίλους σου στο Discord για κάποιο λόγο και απλά ξέρω εγώ να μαζεύεις ό,τι χρειάζεται. Το wheat το βάζω κάπου στον κόλο μου, θα μου πείτε και θα έχετε δίκιο. Και πλέον έχουμε ένα swing station το οποίο θα το βάλω εδώ, δεν πειράζει. Και τι κάνει αυτό, για να δούμε. Μπορείς να κάνεις thread, μπορείς να κάνεις small backpack και μπορείς να κάνεις πορτοφόλι. Okay. Οπότε ξεκλειδώνουμε ένα τα πράγματα που μπορούμε να φτιάχνουμε. Μια χαρά, μια χαρά. Οπότε τώρα σιγά σιγά το νησί μας αρχίζει να παίρνει μορφή. Καλά, σκατένιο είναι ακόμα. Απλά κοιτάξτε το, ξέρω εγώ. Κάτι πιάσαμε, κάτι πιάσαμε, κάτι πιάσαμε. Για να δω. Κι άλλο, παιδιά. Ξεκινήσαμε να μην πιάνουμε συνέχεια ηλίθια τέτοια. Ωραία. Και τα ψάρια μπορώ κάπως να τα τρώω. Α, οκ. Okay, τα τρώω χωρίς να τα μαγειρέψω. Έστω δεν θα πάθω σαλμονέλα, ξέρω εγώ. Or something. Τι έπιασε και εσύ, για να δούμε. Όχι, σαν. Επιστρέψαμε στην κατάρα του να βρίσκουμε σαν και τίποτα άλλο, όχι. Ξέρεις τι, πάμε λίγο στο build, πάμε λίγο στο farming. Βάλε λίγο άλλα δύο fish traps εδώ πέρα για να τα έχουμε. Πήραμε και level, μια χαρά. Οπότε πάμε λίγο εδώ πέρα στα skills. Θέλω να τα πάρω όλα τα βασικά skills για να τα έχουμε γενικότερα. Πάρε τη μαγεία εδώ πέρα που με αφήνει να βρω φρέρις. Τι είναι τα φρέρις, δεν ξέρω, θα το μάθουμε τώρα που τα πήρα. Και ξανά δεν έχουμε skill points. Και έχω απορία, αν πάμε εδώ πέρα και πάμε στο farming και ας πούμε βάλω εδώ πέρα μια γέφυρα. Η γέφυρα θα... όχι, απλά περνάω από πάνω. Οκ, μια χαρά. Λίγο αχρίαστο, αλλά αφού το έχουμε, οκ. Οπότε αφού έχουμε τα συστατικά μπορούμε να βάλουμε εδώ πέρα να κάνουμε κλωστή. Το οποίο δεν ξέρω τι καταλήγει κλωστή. Small backpack έχω ήδη και μπορούμε να φτιάξουμε και small wallet που χρειαζόμαστε thread και χρειαζόμαστε και gold ingots. Οπότε βάλτε εσείς λίγο να ψήνετε εδώ πέρα gold ingot για να το έχουμε. Εγώ μαζεύω παραπανάκια για κάποιο λόγο και όχι τα ραπανάκια των λαγών. Βοήθεια, τι πήραμε εδώ πέρα, ψαράκι. Ωραία, ωραία, ξεκίνησαν να λειτουργούν και αυτά ξανά, το οποίο με κάνει πάρα πολύ χαρούμενο. Βάλτε γενικότερα εσείς να ψήνετε gold ingot επειδή δεν έχουμε καθόλου. I should eat, okay, σε ξέχασα. Ψηλεύω, φάει τα ψαράκια σου εδώ πέρα, μια χαρά. Και είπα, όχι, ξέρει, τώρα πρέπει να κάνω πράγματα γρήγορα επειδή πετάγονται γρήγορα. Οπότε ξέρει τι, βάλε και glass γενικότερα να γίνεται. Όχι, δεν έχουμε coal τώρα, δυνατόν. Ό,τι χείρημα είχαμε στην διαδρομή μας καταστράφηκε όλα, δεν πειράζει. Θέλω να ρεμίσετε όλοι. Το έχουμε το δράμα μας, θα το ξεπεράσουμε μαζί, παιδιά. Γιατί χρειάζεται τόσα κόλ σε ένα τέτοιο. Όχι, αδύνατον, η χειρότερη μου αδυναμία. Δεν πειράζει. Ηρεμούμε. Επειδή τα κόλ θα τα μαζέψουμε όλα ένα προς ένα για να είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Και έλα και εσύ και το τελευταίο. Και τώρα μπορούμε να πάμε εδώ πέρα και να φτιάξουμε ένα γκλάς. Πόσο θα μου δώσει? Θα μου δώσει μόνο ένα γκλάς. Μου είναι άχρηστο το ένα γκλάς. Ποιος θα περίμενε, μαλάκα? Θα χρειάζομαι γκλάς ξαφνικά για κάποιο λόγο. Να βρει το σνόμπαρα και ήθελα μόνο τα ψάρια. Αλλά εκεί σε καταλήγει, πουτάνε ζωή. Και ξέρεις τι, επειδή εγώ μουρλαίνουμε τώρα και έχουμε αρχίσει να ξεμένουμε από resources και χρειαζόμαστε πάρα πολλά resources. Apparently, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να κάνουμε πρόκληση στο παιχνίδι. Οπότε εγώ will proceed να σπάσω ό,τι γενικότερα υπάρχει σε όλο αυτό το χώρο. Είτε είναι ξύλο, είτε είναι αυτή εδώ πέρα η μαργαρίτα εδώ πέρα που δεν λέγεται μαργαρίτα. Η μέλισσα εδώ πέρα της κατέριξης, έχασα το όνομά της. Πώς λέγεται αυτή η μέσα, λέγεται αχ. Η πηγολαμπίδα, τη βρήκα την πηγολαμπίδα. Okay, οπότε σπονόρα και δεν είναι ενοχλητικό σαν το Minecraft. Πότε διαλύεις κάτι, μετά δεν έχεις resources και θα πρέπει να φύγεις αλλού. Όχι, εδώ πέρα. Έχεις τα σπονδόνια συνέχεια τα υλικά σου για να προοδεύεις και να χτίζεις πραγματάκια σιγούλια. Και αν θες μετά, ξέρω εγώ. Γιατί βαράω, όχι, βάζεις να καταλάβεις το fish trap μου. Δεν πειράζει, η υγεία πάνω απ' όλα. Πιστεύω θα με συγχωρέσει το fish trap για το κακό που του προξένησα σε αυτόν τον κόσμο. Και θα γίνει καλύτερος μου fish. I'm exhausted, όχι. Γιατί exhausted, ρε πασάκο μου, αφού συνέχεια πρέπει να τρως. Ηλίθεια, χοντρέ! Οπότε γενικότερα αυτό είναι το forage. Τρέχει γύρω-γύρω, μάινάρι, χτίζει σιγά-σιγά ένα τα στράξη σου και σιγά-σιγά φαντάζομαι θα χτίσει περισσότερα πράγματα, θα δίνετε περισσότερες ευκαιρίες, θα πέσει περισσότερο land και θα επεκτείνεις το νησί σου. Ελπίζω να σας άρεσε γενικότερα. Πείτε μου στα σχόλια αν θα θέλετε να το ξαναπαίξω. Για την ώρα έχω πάρα πολύ mining να κάνω. Γάμω το κεφάλι μου.